σε μια μεγάλη εικόνα που είναι οι νατοϊκές αποφάσεις που πάρθηκαν αυτές τις μέρες και στα πλαίσια αυτής της συνόδου το τι αποφάσισε η Ελλάδα και ο κύριος Μητσοτάκης, το τι θα κοστίσει τον ελληνικό λαό σε χρήμα και σε πολεμικό υλικό, μιλώντας για τη στήριξη του αντιδραστικού καθεστώτος Ζελένσκι, που θα συνεχιστεί και με ρόλο πρωτοπαλίκαρου η Ελλάδα, και στα πλαίσια της συνοχής του ΝΑΤΟ και του ρόλου της Τουρκίας που έχει σε αυτήν την νατοϊκή συμμαχία και στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάσσεται και η συζήτηση γύρω από τις διαπραγματεύσεις. Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει ανοίξει, η συζήτηση γίνεται, δεν ξέρουμε αν αυτή η συνάντηση είναι στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων, και όλοι ξέρουμε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές βάζουν στο τραπέζι και κυριαρχικά δικαιώματα και ζητήματα κυριαρχίας. Mm-hmm. Γιατί ο εξοπλισμός και η άμυνα στα νησιά είναι ζητήματα κυριαρχίας. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ανατοϊκό πλαίσιο, έχουμε τους συμμάχους σας, όχι τους δικούς μας συμμάχους, μιλώντας για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουν εχθρική στάση απέναντι στην αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο. Σύνορα δεν αναγνωρίζονται στα πλαίσια των ΝΑΤΟ. Έχουμε δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που τους πληρώνει ο ελληνικός και ευρωπαϊκή λαοί. Έχουμε αποφάσεις που μιλάνε για προληπτικό πυρηνικό χτύπημα και για ετοιμότητα πυρηνικού πολέμου με τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και άλλους ταραξίες όπως ονομάζουν. Και έχουμε κάθε δικαίωμα όλοι μας να ανησυχούμε, mm-hmm. να ανησυχούμε πολύ, γιατί αυτή η συμμαχία δεν είναι για το καλό μας, δεν είναι για το συμφέρον μας. Αυτή η συμμαχία είναι αμαρτωλή και όσον αφορά την Ελλάδα και την πρόσφατη ιστορία της, αλλά και για το μέλλον της περιοχής. Στα τη συνάντηση με τον Τάκη Ερντογάν. Σας ξαναλέω ότι αυτή η συνάντηση, αυτή κατά αυτή, αν την απομονώσουμε, δεν λέει και κάτι. Συναντήθηκαν δύο αρχηγοί κρατών. Είναι ενταγμένοι, όμως στα πλαίσια αυτού του πλαισίου το οποίο συναποφασίζουν. Έχει σταματήσει όμως εδώ και για αρκετούς μήνες ή παραβιάζει τον αέριο χώρο. Θα έλεγα, μην βιαζόμαστε να λέμε μεγάλες κουβέντες όταν μιλάμε για την κλιμάκωση από πλευράς Τουρκίας. Και θα έλεγα επίσης να σκεφτούμε ότι δεν είναι μόνο η σύμμαχος Τουρκία. Είναι η σύμμαχος Αλβανία, είναι η σύμμαχος Βόρεια Μακεδονία. Είναι δηλαδή, έχει ανοίξει πολύ, να το πω έτσι, η ατζέντα των συμμάχων μας, mm-hmm. οι οποίες στοχεύουν κυριολεκτικά την αναμπουμπούλα στη Βαλκανική και τον πόλεμο συμφερόντων που mm-hmm. Λοιπόν, θα αναλλάξουμε λίγο τον κύριο Σοφιανό. Στα πλαίσια της αλληλογραφίας. Κύριε Λιακούλη, στη γραμμή δικιά σας ήταν πάντως. Κύριε Λιακούλη, είναι στη γραμμή του Πασόκ και έχουν και πολλές δουλειές τώρα το Πασόκ εκεί. Ναι, ναι. Να εκλέξουν πρόεδρο. Μια καρά γραμμή έχουμε εμείς. Βέβαια. Ο καθένα. Κύριε Σοφιανέ. Ναι. Λοιπόν, ναι. Φέρετε το χρόνο. Λέω, στα πλαίσια της αλληλογραφίας Μητσοτάκη von der Leyen, για την ακρίβεια, είναι αυτό το ραπόρτο της Κομισιόν και της ελληνικής κυβέρνησης. Επειδή η περιγραφή της κατάστασης είναι δική σας δουλειά. Mm-hmm. Έτσι, και βάλτε μέσα και το ένα στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος ή θα πάει ελάχιστες μέρες. Τα πάμε αυτά, τα πάμε. Επειδή λοιπόν αυτά τα πάμε, τι κάνουμε. Κατάργηση. Μα αυτά τα ακτοπλοϊκά και ότι πάνε μισή είναι θαύμα, μπορώ να σας πω. Κοιτάξτε. Γιατί όταν μπαίνουμε στο διατάφτα, ακούμε αυτό είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι Κομισιόν, αυτό είναι οδηγία. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση, κατάργηση στα ενεργειακά προϊόντα. Στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης είναι ένα μεγάλο πράσινο, μια πράσινη αφέμαξη. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας. Δηλαδή δεν κατάλαβα το ρεύμα σε μια λαϊκή οικογένεια, σε μια μικροεπιχείρηση, σε ένα μικρομάγαζο είναι κερδοσκοπικό προϊόν που μπαίνει στο χρηματιστήριο. Άρα κατάργηση και απειθαρχία σε ευρωπαϊκές οδηγίες που υλοποίησαν και οι προηγούμενες και οι σημερινές κυβερνήσεις. Και φυσικά μια πολιτική αλλαγή προϋποθέτει ρήξη. Ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρήξη με το ΝΑΤΟ και τις αποφάσεις του. Ρήξη με μια οικονομία του κεφαλαίου η οποία δεν βγάζει ποτέ τον άνθρωπο πάνω από τα κέρδη. Mm. Τα κέρδη θα τον ξεζουμίζουν. Θα ξεζουμίζουν την καθημερινότητά του και αυτό το ζούμε στα σούπερ μάρκετ. Το ζούμε στην αγορά, το ζούμε στην κίνηση, το ζούμε στο σπίτι που δεν μπορείς να νοικιάσεις, γιατί η Αθήνα έχει γίνει ένας παράδεισος της βραχυχρόνιας μίσθωσης και καμιά κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα, για να θυμηθώ και την ιδιότητά μου σαν Δημοτικό Σύμβουλο Αθήνας. Τα λέμε αυτά γιατί παρακολουθούμε και μιλάνε για τουριστικό θαύμα και ο Έλληνας δεν θα πάει διακοπές. Ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει στα νησιά του, τα οποία θα κατακλειστούν
για άλλη μια χρονιά από εκατομμύρια τουρίστες. Θα λέμε, τα εντοπίζουμε αυτά, τα προβλήματα. Αυτά αποτελούν ρήξη. Αλλιώς θα λέμε ιστορίες για αγρίους. Αλλιώς θα περιγράφουμε μια κατάσταση, θα λέμε λόγια για την ολιγαρχία, αλλά στο διατάφτα οι τράπεζες συνεχίζουν να μην πληρώνουν τίποτα. Μάλιστα. Συνεχίζουν με την αναβαλλόμενη φορολογία. Λοιπόν, κύριε Χατζηβασιλείου, 30 δεύτερα απλώς επειδή συνεχίζουν να έχουν 100 φορά παραγγές.